κάνω. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε δύο νέα, τα οποία αφορούν, εντάξει, σίγουρα την Ελλάδα, αλλά είναι και για charity, είναι φιλανθρωπικό και είναι και ωραία τώρα που έχουμε την κρίση, τουλάχιστον να βρούμε κάποιους τρόπους και εμείς να βοηθήσουμε, αλλά και να μειώσουμε και το budget, το δικό μας. Το ένα είναι, υπάρχει μια καινούργια πρωτοβουλία που λέγεται everymessagecounts.gr, στο οποίο στέλνεις μήνυμα και βοηθάς, είναι φιλανθρωπικό και αξίζει όλο να στείλουμε ένα μήνυμα, δεν μας κοστίζει πάρα πολύ. Το ένα είναι αυτό που θα ήθελα να πω. Και το δεύτερο είναι το Swap Not Shop, το οποίο γίνεται ξανά. Θα γίνει στην Αθήνα στις Κυριακή 16 Οκτωβρίου. Και αυτό τι είναι τώρα, είναι μια πρωτοβουλία όπου αντί να ψωνίζεις ρούχα καινούργια και έτσι να εξοδεύεις χρήματα, ανταλλάσσεις ρούχα με άλλους που παρευρίσκονται εκεί την ημέρα και φέρνουν δικά τους ρούχα. Και την προηγούμενη φορά που είχα πάει, είχε πάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή είχα δει πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια, να είναι εξαιρετική κατάσταση. Ναι, ναι, είναι προϋπόθεση. Το λέει και το δελτίο τύπου, ας πούμε, ότι σίγουρα θα φέρεις κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι, ας πούμε, τρύπια. Θα φέρεις κάτι που θα μπορούσες πραγματικά να το χαρίσεις σε κάποιον και αντίστοιχα και εσύ να πάρεις κάτι που θα σου άρεσε. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή την εποχή. Τώρα. Ένα που έγινε χθες, ήμουν στο Κολωνάκι για shopping τέλος πάντων και πέρασα από ένα μαγαζί το οποίο λέγεται Flu, είναι πολύ γνωστό, φέρνει πολύ πρωτοποριακή μόδα, new designers κτλ. Εκεί λοιπόν συνάντησα τη Φανή, η οποία είναι και στη Λίτσια των Vegas. Με ενημέρωσε λοιπόν, αυτό είναι το νέο που θέλω να πω, ότι πλέον στο κατάστημα θα φέρνει στην ουσία εγχώριους σχεδιαστές. Θα αφήσει το κορμάτι που είχε από την Ιταλία, το οποίο είναι και αυτό πολύ καλό, αλλά θέλει να στηρίξει την ελληνική μόδα. Μου είπε ότι είναι πολύ καλοί και οι δικοί μας οι σχεδιαστές. Ρώτησε ο κόσμος πώς αντιδράει σε αυτό, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει. Έχει φέρει Ουρανία Κέι, έχει φέρει το Λούκα του Αλιφραγκή, θα φέρει το Δημήτρη το Στρέκο, το Σλέβιν Σκιν. Εγώ είδα μερικά ρούχα, είναι πάρα πολύ ωραία. Και από κοντά έτσι όπως θα έχει στήσει και φανεί. Τη ρώτησα λοιπόν πόσο κόσμος αντιδρά, γιατί εντάξει, εγώ έχει συνηθίσει κάποιες μάρκες άλλες από το μαγαζί. Μου είπε ότι στην αρχή ναι, μεν ο κόσμος είναι κάπως διστακτικός, αλλά τελικά το βλέπουν το ρούχο από κοντά, βλέπουν τι αφήσεις, βλέπουν ότι είναι ωραίο κτλ. Τελικά αντιδρούν θετικά, ψωνίζουν δηλαδή. Επομένως ελπίζω να τις πάει καλά, γιατί σίγουρα οι Έλληνες designer έχουν να δώσουν πράγματα και είναι και ταλαντούχοι. Δεν παίζει ρόλο όμως και η τιμή, δεν θα έχει κάποια άλλη τιμή. Τη ρώτησα και γι' αυτό, δηλαδή της είπα τουλάχιστον έτσι, είναι και μπορεί και το ρούχο να βγει πιο φθηνό ίσως, γιατί δεν έχει λεφτά μεταφορικά, να πας στην Ιταλία να το ψάξεις, να το φέρεις. Σίγουρα μπορεί να βγει και πιο οικονομικό. Δεν ξέρω τώρα με τη μέση designers τι κάνουν, αλλά νομίζω ότι οι Έλληνες και τελείως μπορούσαν να πουλάνε πιο φθηνά. Ναι. Λόγω ότι διδόνισε όλο αυτό το. Το μεταφορικό. Ναι, σίγουρα. Βέβαια, τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσο ένα σχεδιαστή έχει σκεφτεί πόσο να κοστολογήσει κάποιο ρούχο, έτσι. Ναι. Άρα, λέγω βέβαια και τελικά υπάρχουν πιο wearable. Μου είπε ότι θα φέρει και τον Κωνσταντίνο με τον Μητροβιέννη με πιο wearable εκεί. Άρα, θα είναι λογικά και πιο προσιτή. Και εμφανισιακά και στην τιμή. Αυτά και από το Flu. Επίσης, μια ιδιαίτερη μνήμα θα ήθελα να κάνω στο εξής, ότι λέγαμε τότε στη συνέντευξη που είχαμε κάνει ότι το κουσκούς, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ, επειδή έχει ένα κομμάτι φάσιν και τα λοιπά, το οποίο τώρα ήρθε το κουσκούς στην τηλεόραση. Αλλά, ωστόσο, το έχει αντικαταστήσει για μένα επάξια μια στήλη που υπάρχει στην Ελένη τη Μενεγάκη, που είναι ο Άλεξ ο Κάβδας εκεί και λέει, έχει λοιπόν μια στήλη που αφορά και σε social media news και σε πιο alternative πράγματα. Χθες παρακολούθησε ένα mini reportage που είχε κάνει για τα blogs στην Ελλάδα. Δηλαδή, τουλάχιστον ένα κομμάτι έχει πάει εκεί, έχετε καταστήσει ναι. Εκεί στον Αλφα. Νομίζω ότι ο Άλεξ είναι πάρα πολύ καλός αυτό. Ναι, είναι ναι. Πολύ καλός. Πραγματικά πολύ ψαγμένα πράγματα. Πολύ ψαγμένα και μου αρέσει πάρα πολύ που είναι και down to earth άτομο. Δεν έχει καβαλήσει καθόλου το καλάμι. Δηλαδή, φαίνεται αυτό ακόμα και στον τρόπο που απαντάει. Απαντάει σε όλους, είναι πολύ προσιτός. Είναι πολύ καλό αυτό και είναι και χαρισματικό στο να βρει και καινούργια πράγματα. Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτή η στήλη θα πάει καλά. Και και η Μενεγάκη γενικότερα πάει καλά και η Μενεγάκη πάει γενικότερα καλά. Απλώς εντάξει, στο κομμάτι που ενδιαφέρει εμένα, ας πούμε, ο Άλεξ είναι σούπερ.
Λοιπόν, και τώρα έρχονται διάφορα events τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ένα που πρέπει να το πω οπωσδήποτε είναι, και που είναι και σε διεθνές επίπεδο και φιλοξενείται στην Ελλάδα, είναι του Damien Hirst, η έκθεση αυτή που φιλοξενείται στο Βενάκι, στο Μουσείο Βενάκι, διαρκεί μέχρι τις 27 Νοεμβρίου. Αυτή πιστεύω ότι είναι must-see, ας πούμε, έκθεση. Φαντάζομαι ότι είχα κάνει ένα άρθρο στα ελληνικά γι' αυτό, και μόνο ότι είναι ένα όνομα Damien Hirst, ας πούμε, διεθνές, το κάνει retweet στο Twitter, ξένοι που δεν καταλάβαν τι έγραφα στα ελληνικά, αλλά και μόνο που είναι το όνομα και κάνει έκθεση στην Ελλάδα, τους ενδιέφερε δηλαδή. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να πάμε να τη δούμε όλοι για να τουλάχιστον τιμήσουμε και το καλλιτέχνη, αλλά και που έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεσή του αυτή. Αλλά και γιατί, όπως έχουμε πει και στο προηγούμενο, και την προηγούμενη φορά, η μόδα είναι και τέχνη. Άρα, σε σχετίζονται. Θέλω, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει για ένα event που θα γίνει τώρα στον Γκάλι στη Τεχνόπολη. Ναι. Που τέσσερα θα πάνε στο χαμόγελο του παιδιού. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα. Ναι. Θα το πω και αυτό. Ναι. Αλλά να ξεκινήσουμε από αύριο. Ναι. Να φτάσουμε στη Δευτέρα. Ωραία. Αύριο επίσης έχει πολύ ενδιαφέροντα για μένα events. Ένα είναι στο Κολονάκι στην Μπουτίκ της Ζήλη που θα είναι ο Al Giga. Ναι. Και θα δίνει στιλιστικές συμβουλές. Θα είναι ένα πάρτι, στυλ κοκτέιλ κτλ. Και shopping, ας πούμε, event. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα μπορούμε να δούμε τον Αργίκα από κοντά, να μας δώσει κάποιες συμβουλές. Είναι πολύ γνωστός στυλίστας. Έχει κάνει πολύ καλές δουλειές. Και νομίζω ότι αξίζει ένα πέρασμα από εκεί. Αν δηλαδή κάποιος είναι στο κέντρο τουλάχιστον. Και στη συνέχεια μετά από αυτό, ακολουθούν άλλα δύο. Το ένα είναι Κωνσταντινουπόλεως, K44 το μαγαζί, στο οποίο έχει ένα διήμερο event και φωτογραφίας και μπαζάρ ρούχων και γνωριμίας με την εταιρεία της Digitaria, της Ελευθερίας Σαράπουγλου, που είναι μια πολύ ταλαντούχα σχεδιάστρια. Έχει φιλοξενηθεί και σε διεθνές επίπεδο και σε διεθνή περιοδικά. Τα ρούχα της είναι έτσι πιο dark φάση. Είχε συμμετέχει στην έκθεση τότε την Masters in Fashion. Αλλά παρόλα αυτά είναι wearable, δηλαδή μπορείς να βρεις κομμάτια τα οποία είναι φορέσιμα. Θα περάσω και από εκεί λοιπόν, να το καλύψουμε. Και τέλος, για το Σάββατο τουλάχιστον, είναι η έκθεση στην Γκαλερί Κουρτ που κάνει εγγένεια καινούργια έκθεση. Η γκαλερία αυτή φιλοξενεί κάθε εβδομάδα σχεδόν ή κάθε μήνα μια καινούργια έκθεση. Λοιπόν, το Σάββατο υπάρχουν τα εγγένεια, είναι 8 η ώρα. Οπότε τα προλάβουμε όλα, ξεκινώντας από το μεσημέρι. Θα είμαστε όλοι τη μέρα στον δρόμο. Από τις 2 μέχρι το βράδυ. Αυτά για το Σάββατο. Και να φτάσω και στη Δευτέρα λίγο που μου είπες. Τη Δευτέρα λοιπόν υπάρχουν δύο προτάσεις. Το ένα είναι αυτό που είπες, είναι το charity στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, που θα δείξει η Ραξεύσκη. Ναι. Το άλλο δεν είναι φιλανθρωπικό, είναι οργάνωση από τον Golden Hall που θα δείξει τη σειρά του, το σχεδιαστικό δίδυμο Ημιρό. Ναι. Είναι και τα δύο ενδιαφέροντα, το κακό είναι ότι συμπίπτουν στην ώρα και δεν ξέρω πώς θα γίνει, είπαμε και στα δύο ώρα. Είναι την ίδια ώρα. Είναι την ίδια ώρα δυστυχώς, είναι και τα δύο στις 8.30 με 9. Το ένα είναι Golden Hall, το άλλο είναι Τεχνόπολη. Είναι δύσκολο να... Πάρα πολύ. Απλώς εντάξει, επειδή πάντοτε εγώ είμαι έτσι υπέρ του φιλανθρωπικού και θέλω να στηρίζω τις προσπάθειες, μάλλον θα καταλήξω να πάω στον Γκάζι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά και με τη Δευτέρα και μετά επίσης την Τρίτη έχουμε δύο πολύ ωραία events, θα τα πω και αυτά. Αυτά προλαβαίνω να πάμε και στα Τρίτη, είναι διαφορετική ώρα. Λοιπόν, το ένα είναι στο Σοπ, στην Ερμού, όπου φιλοξενείται η σχεδιάστρια κοσμημάτων η Σύρακα. Ναι. Θα δείξει λοιπόν τα κοσμήματά της, θα είναι ένα πολύ ωραίο event, πάλι με μουσική, κρασί κτλ. Να το δούμε και όλα αυτά από κοντά, είναι πολύ ταλαντούχη σχεδιάστρια και πολύ γνωστή εξάλλου. Αξίζει δηλαδή ένα πέρασμα από εκεί. Και μετά ακριβώς από το show θα πάμε στο Μπετόν, που έχει το Denim Dreams, διοργανώνονται από το Ozone Magazine, συμμετέχουν μάρκες όπως η Lee, η Wrangler, η Levi's. Θα δείξουν και φωτογραφίες και ένα mini live, ας πούμε, με jean. Είχα πάει και στο προηγούμενο, και ήταν ενδιαφέρον όλο το installation αυτό και οι φωτογραφίες. Μένω μπροστά πάρα πολύ και οι φωτογραφίες. Πάντοτε ό,τι κάνει το Ozone έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί
είναι μεν εναλλακτικό, αλλά είναι και πολύ αρτιστή κάθε φορά. Οπότε σίγουρα όπου υπάρχει όζον οργάνωση από πίσω, είναι εγγύηση ότι θα είναι ένα ωραίο event. Πες μου τι άλλο έχουμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε δίσκος πέρασε ο Άτη. Πήγε δύο παιδιά. Νομίζω ότι είχα κι άλλο, ας πούμε, κομμάτι. Οκ, okay, θα πω και ένα τελευταίο τότε. Πριν δύο μέρες συγκεντρωθήκαμε οι bloggers και με την διευθύντρια, ας πούμε, τη manager της Wrangler, όπου μας παρουσίασε την καινούργια καμπάνια της Wrangler, η οποία λέγεται We Are Animals. Είναι πολύ ωραία, πολύ casual και πολύ streetwear, ας πούμε. Η Wrangler είναι μια μάρκα που πάει πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, διότι έχει οικονομικές τιμές και είναι και fashion ταυτόχρονα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο Τάπας και ευχαριστώ και δημόσια για αυτή τη συγκέντρωση. Και ήταν μια πολύ ωραία γνωριμία. Αυτό που μου άρεσε ήταν ότι θέλανε ακριβώς αυτό, δηλαδή μια πρώτη γνωριμία και δεν θέλανε κατευθείαν να μπουν σε ένα κομμάτι του PR, να δημοσιεύσουμε, να κάνουμε. Δηλαδή ήταν πιο ανθρώπινο για ένα και ήταν πολύ καλό. Και ακολουθεί και άλλο για την Άγγλια, οπότε θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Λοιπόν, πώς πέρασε η ώρα σήμερα. Δεν απίστευτο. Ήταν και... Τα νέα ήταν αρκετά, αλλά να πω κι άλλα βέβαια. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε για το πλήθυμο. Το κοριτσάκι αυτό, το μικρό, που έχει κάνει αίσθηση σε όλο τον κόσμο με τον blog. Η Δάβη, λες. Αυτή την κοτσούλα. Η Δάβη είναι, ναι, είναι ένα φαινόμενο. Κοίταξε, πολλοί βέβαια την αποκαλούν και τσίρκο. Δηλαδή ότι είναι ένα παιδάκι τώρα το οποίο φοράει τις ζακέτες της μαμάς του και τα καπέλα της μαμάς του και κάνει πλάκα στο ίντερνετ. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό. Δεν μπορεί δηλαδή, ας πούμε, να την καλούν front row σαν Chanel Couture και να είναι εκεί δίπλα στην Anna Wintour, ας πούμε, να φωτογραφίζεται και αυτό τελικά να το λέει κάποιος τσίρκο. Έχει ένα δικό της στυλ, είναι τελείως artistic όλο αυτό. Είναι φαινόμενο επειδή είναι πάρα πολύ μικρή. Τώρα είναι 15. Έχει κάνει ήδη δύο εξώφυλλα μεγάλα. Στο Fischiel και στο W, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο, γιατί είναι και πολύ μικρή, δηλαδή και ο Brian Boone είναι ένα τεράστιο φαινόμενο, αλλά δεν ήταν αυτό το όνομα που είναι στα 15, δηλαδή η Τάβη, ας πούμε, στα 25 της, δεν ξέρω τι θα είναι, θα είναι editor σε ένα πολύ μεγάλο περιοδικό ίσως. Ήδη νομίζω είναι κάπου. Έχει ένα δικό της πια. Βέβαια, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όταν τη ρωτήσανε, είπε ότι από αυτό δεν έχουν βγάλει χρήματα. Μου έκανε εντύπωση γιατί ήσουν 4 με 5 εκατομμύρια views πια στο blog της. Θεωρούσα ότι εννοείται πως θα πληρώνονταν γι' αυτό. Εκείνη είπε ότι το κάνω για την πλάκα μου. Εντάξει, ακόμα δεν μπορεί να καταλαβαίνει το θέμα χρημάτων, έτσι. Μπορεί και αυτό, αλλά για να λέω ότι δεν έχω πάρει χρήματα από αυτό και ακόμα είναι το χόμπι μου, εντάξει, δεν έχω λόγο να την πιστέψω. Τι να πει κανείς, αυτά λοιπόν και με το αγαπημένο προσφάσιο. Να κλείσουμε μόνο με τον αγαπημένο στο Γκρέτο Γιούρα, που σήμερα φοράω το τζάκετ που έφτιαξε για μένα, τον ευχαριστώ και από εδώ. Γιούρα σου, παιδιά, και κάποια στιγμή θα έρθει το στούντιο να το γνωρίσετε. Και μεγάλα τα λέμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Γιούρατσου έχει ντύσει τη Σάλια στο νέο βίντεο κλιπ με το κατακόκκινο φόρεμα, παιδιά. Είναι το καινούργιο τραγούδι της Σάλια, έτσι. Ναι, το είδα, πολύ ωραίο και το φόρεμα, και το τραγούδι. Και μπράβο στο Γιούρα που έντυσε τη Σάλια. Και μου αρέσει η Σάλια που τολμάει και φοράει και άλλους σχεδιαστές εκτός από τους πολύ γνωστούς που είναι ήδη στη δημοσιότητα. Όπως και η Μαρίνα των Βέγγας, ξέρω αυτές οι δύο. Εντάξει, σίγουρα και η Τάμνα το ξεκίνησε αυτό. Δηλαδή ξεκίνησε την Τάμνα και τώρα για μένα η Μελίνα και η Σάγια είναι αυτές που δοκιμάζουν νέα πράγματα, νέους σχεδιαστές και τολμούν. Λοιπόν, αυτά με τα προσπάσεων, έτσι να κλείσουν τη φίλη σου παρακαλώ. Stay pause και happy birthday στο More Radio. Λοιπόν, και κάπως έτσι.